Να μην ζήσουν οι κάτοικοι των Χανίων σκηνές του περσινού και προπέρσινου χειμώνα με υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων, στοχεύει η Περιφερειακή Ενότητα που προχωρά σταδιακά σε καθαρισμούς προκειμένου νόμος να θωρακιστεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι καμιά τριανταριά, νομίζω, συνολικά εργολαβίες κάμποσων χιλιόμετρων το καθένα, προκειμένου στα σημαντικότερα από αυτά και σε αυτά τα οποία διαπιστώσαμε τα σοβαρότερα προβλήματα τον περσινό χειμώνα, να προλάβουμε ώστε να μην επαναληφθούν. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζουν δεκάδες ρέματα εξακολουθεί να παραπέμπει σε βάλτους και δασώδεις εκτάσεις. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες επανέλθουν όπως και το χειμώνα που μας πέρασε, θα έχουμε μία από τα ίδια. Δεν ξέρω αν θα το κάνω και φέτος, γιατί πέρσι είχαμε πλημμυρίσει. Είχε γίνει, τι να σου πω, είχαν βγει απ' έξω από τα πτυχία, είχαν γεμίσει τα φρεάτια, είχαν γεμίσει τα σπίτια μας. Είχε γίνει χαμός. Ο ποταμός Ιάρδανος στον Πλατανιά βρίσκεται στην κατάσταση που διαμόρφωσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα, ενώ και στον Κλαδισσό δεν έχει ακόμη προχωρήσει ο πλήρης καθαρισμός της Κίτης. Έχει μερικώς έχει καθαριστεί. Δεν έχει καθαριστεί όσο θα έπρεπε. Από τα καλάμια, από κάποια λάσπη έφυγε, αλλά δυστυχώς έχει στο δάπεδο κάτω έχει αρκετή λάσπη και φυσικά αρκετά καλάμια. Στον ποταμό Κερίτη, μηχανήματα έχουν προχωρήσει εδώ και μήνες τις πρώτες παρεμβάσεις. Το θέμα, ωστόσο, της διευθέτησης του ποταμού και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκάλεσαν στην ευρύτερη περιοχή οι καταστροφές του Φεβρουαρίου, προβληματίζει έντονα τόσο την Περιφερειακή Ενότητα όσο και το Δήμο Πλατανιά. Στο Αλγιανό έχουν μπει μέσα τουλάχιστον 4 διαφορετικοί πετρεβολάβοι σε διάφορα κομμάτια. Και μιλάμε για το κομμάτι Αλγιανό από Μεσκλά μέχρι τις εκβολές του, έτσι. Συν τους παραποτάμους οι οποίοι συμβάλλουν πάνω στον Κερίτη. Υπάρχουν σοβαρά θέματα, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Αν προσέξατε να τις υπηρεσίες, αυτό το θέμα. Συζητάμε πώς θα το ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα και πληρέστερα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίου Νίκο Καλογερή, το έργο του καθαρισμού των ρεμάτων και των ποταμών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.